φρονιάζει τα ετόπουλα. Στη Θεσσαλονίκη στον πύργο εκεί ψηλά, ο αέτος φρονιάζει του πάω τα παιδιά. Δικέφαλε, δικέφαλα αέτε, μαύρα αέτε, μαύρα αέτε. Σταυρά έτοιμα νουλα της πόλης καθεριά. Ο ουρανός γεμάτος φασό μαύρα πουλιά. Σταυρά έτοιμα νουλα του πάω τα παιδιά. Κύριε Μαυρέα, πώς ξεκινήσατε στο ΠΑΟΚ? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ξεκίνησα από μια πολύ ιστορική ομάδα στη Μεσσηνία, την οποία λέγεται Πράσινα Πουλιά. Πήγα στη Μαύρη Θύελλα του Νότου, έκανα εκεί, θα έλεγα, το αγροτικό μου. Μία πρόβα, θα έλεγα, για την ασπρόμαυρη φανέλα. Μετά από 2 χρόνια ανέβηκα στην Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Σαράφη, ο οποίος με είδε και με έφερε στον ΠΑΟΚ. Και συνεχίστηκε η καριέρα μου εδώ, το 87 Δεκέμβρη. Από εκεί και πέρα, βρήκα, να ξέρετε, ένα πολύ ωραίο κλίμα στην ομάδα. Πραγματικά ήμασταν μια οικογένεια, πάρα πολύ καλά παιδιά, πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, θα έλεγα. Και ξέρετε ότι αυτό που συνάντησα για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Ένα παιδί από την επαρχία να έρθει στο μεγάλο ΠΑΟΚ και από την πρώτη Κυριακή να παίξει και να φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 3. Ήταν κάτι πολύ συγκλονιστικό για μένα. Και κάτι ακόμα πρέπει να αναφέρω. Το πρώτο μου μάτς ήταν στην Παναχαϊκή. Το πρώτο μου μάτς στην Τούμπα ήταν με τον Άρη. Είχαμε κερδίσει 3-1 τον Άρη. Κάτι συγκλονιστικό, 35.000 κόσμο. Και σιγά σιγά όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Και εκείνη τη χρονιά είχα την τύχη στο προτελευταίο μάτς με τον Όφη, ή εμείς ή ο Όφη έβγαινε Ευρώπη, και να βάλω και το γκολ στο 90, το οποίο ήρθαμε 2-2 και μας έδωσε και, και την πρόκριση στο κύπελλο UEFA. Και ένα από τα καλύτερα παιχνίδια σας είναι σίγουρα με την Νάπολη. Περιγράψτε μας λίγο εκείνη την ημέρα του παιχνιδιού. Πώς ήταν ο κόσμος, πώς ήταν οι παίκτες? Κοιτάξτε να δείτε, είναι η πιο συγκλονιστική στιγμή της καριέρας μου και θεωρώ σε όλα τα παιδιά που έπαιξαν σε αυτά τα 2 μάτς. Θεωρώ ότι ήμουν πολύ τυχερός που έζησα αυτή την εμπειρία. Κι αν υπήρχαν και άλλα μάτς, αλλά αυτό για μένα ήταν η κορυφή, αυτό για μένα ήταν το ταβάνι. Μπορώ να πω ότι, να σας πω ότι με τους συμπαίκτες μας ήμασταν σε ημιαγρία κατάσταση, θα έλεγα, για αυτά τα 2 μάτς. Τόσο πολύ. Ήταν συγκλονιστική εμπειρία. Όταν παίζει με τον τεράστιο Diego Maradona, που τότε, αν ξέρετε, και να σας θυμίσω ότι πήρε το κύπελλο UEFA και πραγματικά είπε τα καλύτερα λόγια για την Τούμπα, για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ήταν κάτι ανεπανάληπτο. Όσον αφορά τώρα τον κόσμο. Ο κόσμος, κοιτάξτε να δείτε, είναι ο καλύτερος του κόσμου, θα έλεγα. Είναι τα Ιμαλάια όρη. Ο ΠΑΟΚ, ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Και πιστέψτε με, αυτό δεν είναι φιλοφρόνηση προς την ομάδα που έζησα και που πραγματικά ανδρώθηκα. Είναι, λέω και λίγα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη διοίκηση για αυτή τη βράβευση που μου έκανε. Είμαστε πάντα δίπλα του και να ξέρετε ότι στην Πελοπόννησο δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, η Βόρειο Ελλάδα, ΠΑΟΚ. Είμαστε και εμείς στην Καλαμάτα. Προσπαθώ, πιστέψτε με, να μεταδώσω την ιδέα και όχι μόνο, αλλά τι είναι ο ΠΑΟΚ. Γιατί ξέρετε, το Συνότιο Ελλάδα είναι λίγο προβλήμα. Υπάρχουν εκεί πάρα πολλοί Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, Αεξίδες κτλ.
Υπάρχουν και πάρα πολλοί παοξίδες και στο νότο του νότου, θα έλεγα στην Καλαμάτα. Λοιπόν, είναι υποχρέωσή μου να υπηρετώ αυτό, είναι υποχρέωσή μου να λέω για το μεγάλο ΠΑΟΚ και όπου μπορώ να βοηθήσω κι εγώ από την πλευρά μου, είμαι εδώ, είμαι πραγματικά ανιδιοτελώς να κάνω ό,τι μπορώ ώστε ο ΠΑΟΚ να πάει και παραπάνω, αλλά και πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια με τον κύριο Σαββίδη η ομάδα θα βρίσκεται πολύ ψηλότερα από ό,τι είναι τώρα. Θα ξαναγυρίσω λίγο στο παιχνίδι με την Νάπολη, να μου πείτε πώς ήταν να μαρκάρετε τον Μαραντόνα και πώς ήταν ως αρχηγός ο κύριος Αλεξανδρίδης. Κοιτάξτε να δείτε, υπήρχε ένας σύνθετος ρόλος, αν και το μεγαλύτερο μέρος του μαρκαρίσματος το είχε ο Γιώργος Καρτάδος. Όμως, ένας σύνθετος ρόλος, δηλαδή, αν πήγαινε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, αρχίσαμε και τον ντουμπλάραμε εμείς, ποδοσφαιρικά το λέω αυτό. Λοιπόν, πάντα ήθελε ένα δεύτερο μαρκάρισμα, μπορεί και τρίτο. Εντάξει, γι' αυτό είναι μεγαλύτερος για μένα ποδοσφαιριστής που έχει περάσει ποτέ από τον κόσμο. Ήταν κάτι, θα πω και πάλι, συγκλονιστικό. Θεωρώ ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Στην Τούμπα 1-1, εκεί χάσαμε με πέναλτι. Ήταν για μας κάτι μια πολύ μεγάλη, ίσως μεγαλύτερη εμπειρία. Όσον αφορά τον κύριο Αλεξανδρίδη, πιστέψτε με ότι αυτή η ομάδα που είπα, το προείπα και στην αρχή, ότι αυτά τα παιδιά που γνώρισα για μένα είναι φιλίες ζωής. Ήταν απίστευτα παιδιά, ήταν απίστευτοι χαρακτήρες όταν ένα παιδί έρχεται την επαρχία και γνωρίζει αυτούς τους τόσο μεγάλους ποδοσφαιριστές, συν τον Κυριάκο, με την τεράστια εμπειρία και εθνικές ομάδες στα πόδια τους, με αγάπησαν, με αγκάλιασαν και σαν αρχηγός ο Κυριάκος, πιστέψτε με, ήταν ένα κόσμημα. Ήμουν 20 ετών που ήρθα στον ΠΑΟ και όλα αυτά τα παιδιά, η συμπεριφορά τους ήταν σαν να με ήξεραν χρόνια. Με αγάπησαν, πραγματικά είχαμε μια σχέση άριστη και έχουμε πλέον. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλα αυτά τα παιδιά που γνώρισα εδώ στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και ειδικά τον Κυριάκο γιατί είχε αυτό το μεγάλο ρόλο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ όλα για την τιμή που μου κάνατε σήμερα.